Ροπούλου Χρύσα, μέλος της Νομαϊκής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΟΕ. Πραγματικά, η φετινή χρονιά που το κόμμα μας γιορτάζει 100 του χρόνια και εκνέει τα 50 χρόνια της, είναι για όλους μας μια ξεχωριστή χρονιά. Θεωρούμε όμως ότι ταυτόχρονα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την εργατική τάξη, το λαό, την νεολαία, το κίνημα. Γιατί κάθε νέος εργαζόμενος, κάθε προοδευτικός άνθρωπος που προβληματίζεται για το παρόν και το μέλλον που έχει πολλά να μάθει από τη συναρπαστική ιστορία του ΚΚΕ, την ιστορία του Επαναστατικού Κόμματος της Εργατικής Τάξης που γεννήθηκε στον Πειραιά τον Νοέμβρη του 1918. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτού του γιορτασμού που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Σε αυτά τα 5 χρόνια έχουν διοργανωθεί δεκάδες εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκθέσεις, συναυλίες, αφιερώματα, εκδόσεις. Και αν θα θέλαμε με 2 λέξεις να μιλήσουμε για όλη αυτή την πολύμορφη δραστηριότητα που ξεδιπλώνεται αυτή την πενταετία, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, θα διαλέγαμε το «Τιμάμε και δημιουργούμε». Τιμάμε όλους και όλες τους επώνυμους και τους ανώνυμους που έγραψαν μία προς μία τις ηρωικές σελίδες αυτής της εκατοστάχρονης πορείας, όλους όσοι στάθηκαν αλήγιστοι, κατέθεσαν κάθε θυσία στον αγώνα για να ξημερώσει ένα καλύτερο μέλλον για τις νέες γενιές. Δημιουργούμε όχι μόνο για να ζωντανέψουμε σημαντικές πλευρές της ιστορίας, αλλά για να μπορούν να μαθαίνουν, να διδάσκονται και να εμπνέονται οι νέες γενιές. Τιμάμε και δημιουργούμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, γιατί το κόμμα μας μπορεί να συμπληρώνει το Σάββατο τα 100 χρόνια του, παραμένει όμως το πιο νέο κόμμα, γιατί το νέο σήμερα είναι να ζει ο λαός μας χωρίς ανεργία, φτώχεια και πολέμους, να μπορεί να απολαμβάνει σύγχρονα δικαιώματα. Γι' αυτό και παραμένουμε μετακίνητοι στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.